στην κεντρική σκηνή του θεάτρου Επικολανού παίζεται το έργο Τάο του Γιώργου Καπετσόπουλου, δηλαδή δικού εσένα. που είναι και το πρώτο σου θεατρικό έργο, αν έχω καταλάβει, ή τουλάχιστον αυτό που πρωτοβγαίνει στη σκηνή. Ναι. Δεν έχει γράψει κι άλλα από τη ευκαιρία. Που να έχουν βγει, όχι. Αλλά έχει γράψει. Ναι, σαν απόπειρες, σαν προσπάθειες, άλλα που έχουν μπει στο σιρτάρι και μπορεί να εμφανιστούν. Η πρώτη προφανής ερώτηση καταρχάς είναι ο τίτλος, που είναι το Τάο, που παραπέμπει στην κινέζικη φιλοσοφία και θρησκεία. Ναι. Τι σχέση έχει με το έργο? Ένας από τους χαρακτήρες έχει ασπαστεί, τέλος πάντων έχει ασχοληθεί με τον Ταοϊσμό μέσα στη φυλακή και του έχει κάνει εντύπωση και επειδή μιλάει γι' αυτό κάπως μπλέκεται με τους μαφιόζους και τα λοιπά, αυτή η κινέζικη φιλοσοφία δεν έχει να κάνει με την υπόθεση του έργου, αλλά είναι κάτι που συζητάνε αυτοί, τους βάζει δηλαδή το σαράκι αυτού του πράγματος του Τάο ο πατέρας μου. Και επειδή όντως είναι κάτι που αν δεν έχεις ασχοληθεί, δηλαδή όποιος από εμάς αν δεν το ξέρει, είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι σαν κάτι άλλες τρεις. Δεν ξέρω τώρα, ανάλογα και ποιος διαβάζει. Πραγματικά, άμα ασχοληθεί κανείς και διαβάσει λίγο γι' αυτό, είναι θέμα ερμηνείας το τι εννοεί. Ακριβώς. Και δεν είναι ακριβώς το τι εννοεί. Και ίσως δεν είναι και τόσο mainstream όσο άλλες θρησκείες που γίνανε γνωστές στα 60, στα 70, βουδιστές κτλ. Που οι θρησκείες της αγάπης, που ενώ αυτό έχει τέτοια στοιχεία. Είναι λίγο ένα πράγμα που εμένα μου έκανε εντύπωση όταν διάβαζα γι' αυτό και κάπως θέλησα να το βάλω στον ρόλο του πιο σοφού και του πιο μεγάλου. Και έχει και ενδιαφέρον γιατί όντως υπάρχουν και πληροφορίες για το Τάο μέσα από την παράσταση. Εσύ σαν σκηνοθέτη, τι σου λέει αυτός ο τίτλος και πώς το χρησιμοποίησες στο αυτό το στοιχείο του έργου? Εγώ νομίζω το πήρα... Δηλαδή εγώ όπως το διάβασα μου φάνηκε ότι είναι ένα πολύ έτσι χιουμοριστικό παιχνίδι, γιατί είσαι μέσα στη νύχτα ας πούμε που υπάρχουν πάθη, υπάρχουν έντονοι χαρακτήρες και έντονη γλώσσα και όλα είναι στο κόκκινο. Εμφανίζεται ας πούμε μια θρησκεία που μιλάει για έλεγχο, για ψυχραιμία, για τουλάχιστον ας πούμε αυτά επικαλείται μέσα στο έργο ο αρχιμαφιόζος. Και έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό το contrast. Από εκεί και έπειτα, δηλαδή είναι αστείο και από μόνο του όταν ένας μαφιόζος ας πούμε που έχει σκοτώσει σου μιλάει για ψυχραιμία και ακόμα και ψυχρός δολοφόνος να είναι. Ξέρουμε ότι ανάβουν τα αίματα. Όταν αναιρεί αυτό με βάση αυτή τη φιλοσοφία, λειτουργεί κωμικά. Και από εκεί και έπειτα είναι κάτι πολύ παράξενο που δεν μπορούν να αντιληφθούν, το οποίο όμως του συντριγκάρει πάρα πολύ. Και ενώ δεν είναι η ουσία του έργου το Τάο, είναι αυτό που κινεί τα πράγματα, είναι λίγο καταλύτης η αναζήτηση. Τι είναι αυτό το περίεργο πράγμα, ας πούμε. Μάλιστα, το έργο περιγράφεται πάντως από τους κριτικούς, σε ένα μέρος των κριτικών, ότι είναι στον δρόμο που έχουν χαράξει οι σύγχρονοι Έλληνες συγγραφείς του σκληρού ρεαλισμού. Έχει το έργο στοιχεία, έτσι όπως το είδα εγώ τουλάχιστον, μου έφερε στο μνού δηλαδή, στοιχεία από αυτό που ονομάζεται theater in your face, δηλαδή θέατρο στο πρόσωπο, στη μάπα, πώς να το πω, ας πούμε, του σκληρού ρεαλισμού του Μάρτιν Μακδόνα. Και αν θέλετε, κάποια στοιχεία έχουν δει πολλοί κόσμος του Οικονομίδη. Δηλαδή, σκληρός ρεαλισμός. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε, και εσείς σαν συγγραφέας, δηλαδή, πόσους έχουν επηρεάσει τέτοια έργα, αν σε έχουν επηρεάσει? Πιστεύω ότι κάποιοι καλλιτέχνες σαν τον Οικονομίδη ή σαν την Κιτσοπούλου που έχω δει παλιά παραστάσεις της, που βάλανε μια πολύ σκληρή γλώσσα χωρίς να φοβηθούν, άνοιξε κάποιες πόρτες, ξέρω εγώ. Αλλά πιστεύω ότι εδώ, στην Ελλάδα, μπορεί κάποια πράγματα να τα φοβόντουσαν πολύ και δεν ξέρω δηλαδή αν υπήρχαν τόσο πολλά και πριν. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται ότι είναι πιο κοντά σε Αμερικανιές που έχω δει. Κατά δηλαδή, εμένα μου έβαλε Τζάρμους. Σαν να λέμε Κοέν ή που είπατε εσείς Τζάρμους, δεν μου πήγε. Και εγώ κάτι Ταραντίνο και Κοέν. Το είπα και προηγουμένως, στον Βασίλη προηγουμένως, ναι, ότι και Ταραντίνο με έβαλε. Που εκεί βρίζουν, δηλαδή, αυτό είναι ο Αμερικάνια, ότι έβλεπες ταινίες που δεν υπήρχαν στην Ελλάδα. Και σίγουρα εγώ τον γουστάρω και τον Οικονομίδη. Πολλά που έχει κάνει μου αρέσουν πολύ, την Κιτσοπούλου που βλέπεις αυτή τη γλώσσα. Τώρα το Theater in Your Face, μάλλον εννοούμε ότι. Δεν ξέρω, εγώ όταν το έγραφα ένιωθα ότι πρέπει να είναι κάτι που γίνεται live, μια αληθινή στιγμή, δηλαδή που δεν είναι η επόμενη σκηνή μετά από τρεις ώρες, που θα το δει κάποιος μία ώρα από τη ζωή αυτών εδώ σε ένα σαλόνι,
Αυτό εννοούμε. Ναι, αυτό είναι συνειδητό, ότι θα πάει έτσι το έργο. Όχι, εγώ εννοούσα και ένα σκληρό ρεαλισμό που παραπέμπει στην πραγματική ζωή μας, σε αγωγικά, το ότι η πραγματική ζωή τώρα είναι μια μεγάλη κουβέντα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, επειδή στο έργο κεντρικό ρόλο παίζει ο υπόκοσμος. Είναι μια ιστορία υπόκοσμου, υποτίθεται. Και οι ιστορίες του υπόκοσμου είναι στην εωτερικότητα κεντρικό, στη λογοτεχνία και στο θέατρο και παντού. Το φιλμ νουάρ, αναφέρεις ήδη τον Ταραντίνο και τους Κοέν κλπ. Και η φιλμογραφία είναι κεντρική στο αμερικάνικο σινεμά, στον καλό αμερικάνικο υποτίθεται σινεμά. Με βάση το έγκλημα γίνεται μια αναφορά στην κοινωνία. Και πράγματι αυτό που έβλεπα εγώ στο έργο είναι αναφορές κοινωνικές. Δηλαδή έτσι μιλάνε οι συντηρητικοί γονείς στα παιδιά τους. Αν εφαρέσει ότι ο πατέρας σου υποτίθεται ότι είναι αρχιγκάνγκστερ, αυτά που έλεγε είναι μέσος άνθρωπος, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εσύ σαν σκηνοθέτη ήταν? Νομίζω επειδή το In Your Face Theater, ας πούμε, που αναφέρατε, έχει να κάνει και λίγο με, έχει και κάτι καταγγελτικό, δηλαδή πέρα από το ρεαλισμό που έχει, το χαρακτηριστικό του είναι ότι έχει μια επιθετική σε εισαγωγικά συμπεριφορά στον κόσμο, πιο πολύ να του δείξει κάποια πράγματα που αποσιωπούνται, που δεν ανεβαίνουν στη σκηνή, που κρύβονται και στην πραγματική ζωή κατά από τα χαλιά, που θέλουμε να τα ωρεοποιούμε κτλ. Κτλ. Με αυτή την έννοια, αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο έργο. Είναι σαφή στοιχεία, δηλαδή είναι φανερό ότι υπάρχει αυτό και νομίζω ότι είναι και πολύ διασκεδαστικό αυτό, γιατί σε ευχαριστεί να βλέπεις κάτι που ξέρεις και που δεν λέγεται, το περνάμε έτσι. Νομίζω δηλαδή ότι δεν θεωρώ, μιλώντας για τον Γιώργο ως τρίτος άνθρωπος, ότι το κείμενο αυτό φαίνεται ότι προέκυψε από μία ανάγκη και όχι από ένα σχέδιο οργανωμένο ότι θα πάω να κάνω κάτι τέτοιο. Mm. Οπότε νομίζω ότι κουβαλάει όλα τα ουσιαστικά και πηγαία στοιχεία που έχει ένα τέτοιο είδους θέατρο, χωρίς να έχει γίνει με κάποιο σκεπτικό. Οπότε όλα μέσα είναι. Και το πολύ όμορφο σε αυτό το κείμενο, που εγώ δηλαδή εμένα με συγκίνησε, είναι ότι δεν υπάρχει επιτίδευση. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι πάει να το κάνει επίτηδες. Το κάνει γιατί υπάρχει μια ανάγκη από κάτω να μπει πράγματα που βιώνουμε όλοι, που δεν είμαστε γκάνγκστερς και υπόκοσμος, αλλά που τελικά βλέπεις την πραγματική ζωή και αυτό κλακ, τη ζωή τη δική μας, ας πούμε, του μέσου ανθρώπου, το μεταφέρει σε ένα άλλο πεδίο, αλλά μπορείς να αναγνωρίσεις τη δική σου ζωή εκεί μέσα. Και του δίνει και το δικαίωμα αυτός ο χώρος των γκάνγκστερ να γίνει πιο επιθετικός ο λόγος, να γίνει πιο άμεσος, να γίνει πιο χυδαίος και ακραίος για να τονιστούν κάποιες αλήθειες που κρύβουμε εμείς οι σωστοί και αποδεκτοί, ας πούμε, κοινωνικά άνθρωποι. Οπότε έχει μια λύτρωση, νομίζω, αυτό το πράγμα. Τα λες, τα ευχαριστιέσαι, που στην κανονική ζωή δεν σου επιτρέπεται να τα πεις με αυτόν τον τρόπο. Ναι, και νομίζω ότι αυτή είναι και η δύναμη του έργου, έτσι, προσταλείται σαν θεατής. Ναι. Ότι ανεξάρτητα τις προθέσεις του συγγραφέα, γιατί ένα έργο τελικά είναι η αξία του, είναι όταν ξεπερνάει το συγγραφέα του. Ακριβώς. Και πλέον ο καθένας βλέπει τελείως διαφορετικά πράγματα από ό,τι θέλει ο συγγραφέας του. Και μου έκανε εντύπωση ότι αυτό που το είδα, δηλαδή αυτό το σκληρό ρεαλισμό που ανέφερα και από την πρώτη ερώτηση που έκανα, ότι πέσαμε και σε μια συγκυρία που έχει βγει η ιστορία με την Greek Mafia, με τους υψηλόβαθμους αστυνομίας, οι οποίοι είχαν σχέση με τον υπόκοσμο, και όλο αυτός ο συνδυασμός με το αυτό που έλεγα, ο συντηρητισμός που βγάζουν οι πρωταγωνιστές, παρόλο είναι γκάνγκστερ, ο άλλος δεν θέλει να του βρίσκει την πατρίδα του, τη θρησκεία του. Ή θέλει να είναι και αριστερός ταυτόχρονα, ή και δεξιός, ή δεν ξέρω τι. Ήταν πολύ εντυπωσιακό πως δέναν όλα αυτά. Και ο θεατής συμμετείχε σε όλο αυτό το. Και είχε τρομερό χιούμορ, έτσι. Τρομερό χιούμορ. Αυτό, αλήθεια, βγάζει σαν κωμωδία. Με μαύρη κωμωδία βγαίνει μερικές φορές. Ναι. Δεν είχες τέτοια πρόθεση? Είχα. Ήταν όλο χιούμορ, ναι, εξ αρχής. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι η Δανάη με έχει βοηθήσει πολύ να καταλάβω πράγματα που δεν τα καταλάβαινε, γιατί τα έκανα αυθόρμητα. Το λέω ειλικρινά, δηλαδή πιστεύω ότι προσπαθούσα μέσα από κάποια εμπειρία που έχω να τα βάλω κάτω και να υπάρχει δραματουργία και υπόθεση, αλλά δεν έγινε τόσο με σχέδια φοβερά ότι «Α, εδώ θα κάνω αυτό με σούπερ ιδέες». Ήτανε λίγο αφέθηκα και βγήκε αυτό. Οπότε το χιούμορ υπήρχε επίτηδες, αλλά μέσα από κάποιες
μέσα από κάποια θέλω ανθρώπων, γιατί όλοι θέλουν κάτι αυτοί οι τρεις και οι τρεις είναι εδώ για κάποιο λόγο. Που ενώ είναι σοβαρό για αυτούς το θέλω του καθενός, υπάρχει μια γελοιότητα στον τρόπο ίσως που το διεκδικούν ή... ναι, πολλές φορές δηλαδή όταν αρχίζει το έργο και άλλος κλαίει επειδή δεν τον έχουν βάλει σε δουλειά, αυτό μπορεί όντως αν το δεις απ' έξω να πεις εντάξει ρε παιδιά, σιγά. Κι όμως άμα το βιώσεις μπορεί και εσύ να κλαίγες. Δηλαδή κάτι που εσύ το βιώνεις περίεργα μπορεί να είναι πολύ αστείο για έναν τρίτο. Τώρα για τις μαφίες και αυτά, ναι, εμένα μου αρέσουν αυτά. Βλέπω και τέτοια βλέπω πολύ. Όλοι μας. Τι να πω, αυτά έχουν ενδιαφέρον για μας τους καλλιτέχνες. Όλοι πιστεύω ότι πρέπει να τα παρακολουθούμε γιατί παίρνεις ιδέες. Γιατί η ζωή πολλές φορές είναι πιο τρελή από ιδέες fiction. Από αυτό που είπατε ακριβώς, αν δείτε κάτι από τον Greek Mafia, κάποια stories που υπάρχουν, είναι καλύτερα και από Ταραντίνο. Έτσι είναι. Οπότε, ναι. Αμφίβολο, ποιος μιμείται ποιον, η τέχνη, τη ζωή ή η ζωή την τέχνη. Πολλές φορές έχεις μπερδευτεί πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ας πούμε στον κινηματογράφο. Έχει βγει ο φρικ ελληνικός κινηματογράφος. Γιατί διάφορες ταινίες έχουν προκαλέσει ότι υπάρχει ένα είδος που είναι ελληνικός κινηματογράφος. Το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει και στο θέατρο κάτι το οποίο να μπορούμε να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί μια σχολή ελληνική, νεοελληνική, τωρινή δηλαδή. Υπάρχει τέτοιο πράγμα και είστε εσείς μέρος αυτού του πράγματος. Αισθάνεστε και σαν σκηνοθέτης και σαν συγγραφέας ότι είστε μέρος κάποιο κινήματο, ας πούμε, κάποιο ρεύματο, ας το πούμε, μεγαλύτερο κίνημα. Εγώ πλέον απαντήσει, Δανή, θα σας πω γιατί πιστεύω ότι όταν γράφεις ένα πράγμα, δεν έχεις καταλάβει ούτε κι εσύ ο ίδιος που ανήκεις. Δηλαδή, θα μπορούσα με ένα επόμενο έργο μου να είναι κάτι άκυρο, αλλά από εμένα να έχω να πω πράγματα μέσα από αυτό. Γιατί αυτό με οδήγησε, που λέει Δανάη, ότι κάποια ανάγκη μου με έκανε να το κάνω όλο αυτό. Οπότε δεν μπορώ να το πω για αυτό. Και η Δανάη τα ξέρει και καλύτερα. Αυτά τα ρεύματα και τα λεφτά. Για λίγες μας πω, Δανάη, τα ξέρεις καλύτερα. Τα ξέρω καλύτερα. Ναι. Όχι, εγώ θα μιλήσω λίγο και ως... επειδή εγώ είμαι έξω από τη σκηνή, ο Γιώργος γράφει και είναι και στη σκηνή. Ο Γιώργος είναι ένα φοβερά διαισθητικό άτομο, δηλαδή με φοβερή διέστηση, έτσι τον έχω καταλάβει, και αντίληψη. Εγώ θα μιλήσω λίγο παρατηρώντας αυτό το φαινόμενο που κουβεντιάζουμε εδώ και καιρό. Μου έχει κάνει εντύπωση δηλαδή η τάση, ας πούμε, που έχει εμφανιστεί στο ελληνικό θέατρο τα τελευταία λίγα χρόνια, να γυρίζουμε πάλι ξανά σε ένα ρεαλισμό, ο οποίος όμως έχει άλλη ματιά. Δεν έχει τη ματιά που ενός παλιού ρεαλισμού που δείχνουμε μια φέτα ζωής κτλ. Φέρνει στο προσκήνιο, ανεβάζει στη σκηνή την αληθινή ζωή με την βρωμιά της και την επιθετικότητά της και την αγρίλα της και την, αυτά που συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες κτλ. Αληθινά όμως αυτά που συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες, με αρχή τον Εικονοπίδη, μετά με το Στέλλα Κοιμήσου, ήρθε στο θέατρο, ακολούθησαν πολλές παραστάσεις που βαδίζουν πάνω σε αυτή την αισθητική και σε αυτή τη ματιά, το οποίο έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει, είναι αυτό που λέμε ότι όταν συμβαίνει κάτι τώρα, δεν μπορείς θεωρητικά να το κατατάξεις, γιατί συμβαίνει τώρα. Όπως και με την ιστορία. Πρέπει να περάσει καιρός για να μπορέσεις μετά να την δεις καθαρά και να την νοηματοδοτήσεις και να την θεωρητικοποιήσεις, ας πούμε. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αλλαγή. Μια ανάγκη να κοιτάξουμε τι συνέβη από το 80 και έπειτα, από τη μεταπολίτευση και έπειτα. Το νέο ανθρωπολογικό τύπο που χτίστηκε και φτιάχτηκε αυτές τις περιόδους και γιατί η γενιά των παιδιών αυτών σήμερα έχει πια οριμάσει, έχει κάνει τα δικά της παιδιά και μπορεί να γυρίσει πίσω να κοιτάξει. Περνάμε και δύσκολες περιόδους, είμαστε σε κομβικά σημεία γενικώς. Φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή στο θέατρο, φαίνεται ότι ο κόσμος το θέλει αυτό το πράγμα, δηλαδή το κοινό το αποδέχεται αυτό. Το ζητά. Να το πούμε και αυτό, ναι. Και στο κινηματογράφο και στο θέατρο υπάρχει, ναι, κόσμο, έχει δημιουργηθεί ένα κοινό, ναι, που ακολουθεί τους Έλληνες δημιουργούς. Όπως με όλα τα πράγματα υπάρχει και εκεί ο κίνδυνος, εγώ εκεί είμαι λίγο σκεπτική, της μόδας. Δηλαδή να γίνει αυτό το πράγμα μια τυφλή, ας πούμε, του σειρμού μόδα και να πηγαίνουμε τυφλά κατά εκεί. Εγώ θεωρώ ότι το κάθε κίνημα, το κάθε κείμενο, συγγνώμη, έχει τον τρόπο του.
το χρόνο του, δηλαδή εμείς σήμερα το συγκεκριμένο κείμενο πρέπει να το επικοινωνήσουμε με το συγκεκριμένο κοινό και η γλώσσα μας είναι αυτή. Η γλώσσα του κειμένου είναι ακραία ρεαλιστική, παρόλα αυτά σου κλείνει το μάτι όμως, δεν είναι όμως ρεαλισμός. Μην ταυτίζουμε το ρεαλισμό με τη βρισιά ή με την άμεση κουβέντα, είναι κάτι άλλο ο ρεαλισμός. Η γλώσσα είναι αληθινή, έτσι, όχι ρεαλιστική, αληθινή. Αυτά που συμβαίνουν στη σκηνή προσπαθούμε να συμβαίνουν στα αλήθεια, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν ακολουθούν τον ομορεαλισμό, τον νατουραλισμό, ας πούμε. Δεν είμαστε σε αυτήν. Εμείς τουλάχιστον, εγώ επέλεξα να μην ακολουθήσω 100% αυτό το δρόμο και να αφήσω και ενοίξεις μιας άλλης αισθητικής γραμμής. Ναι, μα και το θέατρο είναι στο ιστιμάπασο που λένε. Δεν είναι νατουραλιστικό θέατρο. Ακριβώς δεν είναι. Είναι απλώς σκληρό είναι θέατρο. Ναι. Υπάρχει μια πραγματικότητα, ακριβώς. Υπάρχουν πολλά πράγματα που κινούνται κάτω από αυτή την πραγματικότητα, κάτω από την επιφάνεια. Όπως και εδώ τώρα, δηλαδή, έχουμε μια αστυνομική ιστορία. Οι αστυνομικές ιστορίες για τον πολύ κόσμο είναι ανύπαρκτες. Ναι. Είναι 1%. Ναι. Όμως μέσα από αυτό βλέπει κάποιος τη δική του ζωή. Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν είσαι στην πλευρά του δημιουργού, ακόμα και αν είσαι σκηνοθέτης που με το ένα πόδι είσαι στη θεωρία και στο κείμενο και με το άλλο πόδι είσαι πάνω στη σκηνή, που κατά μέ κάπως έτσι πρέπει να γίνεται, νομίζω ότι σε κερδίζει η πράξη. Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να μιλήσεις θεωρητικά για κάποια πράγματα, γιατί σε κερδίζει η ουσία των πραγμάτων που πρέπει αλήθεια να συμβούν και να βρουν αληθινά τα μέσα τους να μιλήσουν. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπατε, αν μπορώ, που μιλάγατε πριν για τον κόσμο και την πραγματικότητα που βιώνουμε τώρα και πώς αυτό επηρεάζει τα πράγματα. Έχει πλάκα γιατί μπορεί κανείς να δει την παράσταση και να πει «Μα καλά έτσι μιλάνε οι άνθρωποι τόσο». Δηλαδή θέλει τέτοια, ας πούμε, χειδεολογία. Είναι αυτό, ας πούμε, μια αντανάκλαση μιας πραγματικότητας. Νομίζω ότι είναι μια φοβερή αντανάκλαση μιας πραγματικότητας τη στιγμή που έχουν χαθεί οποιαδήποτε εμπιστοσύνη προς τα πάνω, προς οποιοδήποτε είναι το πάνω, είτε αυτό είναι μια κρατική δομή, ένα σύστημα, μια ιδεολογία, μια θρησκεία. Και έχει υπάρξει μια απόλυτη γύρωση και ένα, ας πούμε, όχι μηδενισμός, μηδενισμός είναι και αυτό κάτι, έτσι. Έχουμε φύγει, έχουμε πάει σε μια ισοπαίδωση, όπου καθένας, ας πούμε, παλεύει να οικοδομήσει ένα δικό του σύστημα το οποίο είναι μόνο της επιβίωσης, τίποτα άλλο. Οπότε βλέπουμε ακριβώς πάλι τριών γενεών να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο ο καθένας, με σπαράγματα, ό,τι τους έχει μείνει στα χέρια. Και στο τέλος, αυτό που εγώ θεωρώ πιο συγκινητικό από όλα, είναι ότι μέσα στη χυδαιότητά του και στην ισοπαίδωσή του, ο χαρακτήρας που υποδίεται ο Γιώργος, ο Γιάννης, ο μικρός, είναι και ο πιο αληθινός, πιο κοντά στον άνθρωπο, η νεότητα, ο παρορμητισμός, είναι ο πιο αυθεντικός. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή τίθεται και ένα ζητούμενο, τα κάνανε οι προηγούμενοι έτσι πως τα κάνανε. Τώρα σήμερα η επόμενη γενιά πού θα πατήσει, τι θα κάνει, θα ανοίξει την πόρτα που έλεγε στην παράσταση και θα τους πάρει όλους αμπάριζα, θα φύγει, ποιο είναι το επόμενο βήμα του έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι συγκινητικό μέσα σε ένα χυδαίο, ας πούμε, περιβάλλον που αναζητώνται τρόποι να πας παρακάτω. Και ποιοι είναι οι σωστοί τρόποι να πας παρακάτω. Και αυτό είναι πάντα συγκινητικό. Όσο και στο βούρκο να έχεις πέσει, όταν έρχεται αυτή η σκέψη και αυτή η αναζήτηση, είναι συγκινητικό. Να πούμε τώρα για τους άλλους συντελεστές της παράστασης και τις μέρες που παίζετε. Ναι. Παίζουμε, δώσουμε μια χειραψία έτσι. Παίζουμε Σάββατο 6 και Τέταρτο, Κυριακή 9 και Τέταρτο, στο θέατρο Επικολώνο. Οι συντελεστές είναι η σκηνοθεσία η Δανάη. Προφανώς. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, ο Στοδόρης Κεφτούλης και εγώ, οι τρεις ηθοποιοί. Μουσική Φώτης Σιώτας. Σκηνικό έχει κάνει ο Γιώργος ο Χατζηνικολάου και τα κοστούμια τα έχει κάνει η Μαρία Ναματερού, που τρέχει και την διεύθυνση παραγωγής.
και βρισκόμαστε στο θέατρο Επικολωνό.